Συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας με θέμα τον αγιασμό, την αφιέρωση του δούλου και της δούλες, πρώτον ενώπιον του Κυρίου, δεύτερον στην οικογένειά του, τα έχουμε κάνει όλα αυτά, τρίτον στην Εκκλησία και στη συνέχεια μέσα στο περιβάλλον του. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1003, εκεί που είχαμε μείνει την περασμένη με τη χάρη του Χριστού Δευτέρα, ΙΒ κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μην καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μην ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μην φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους, εις μηδέ να μην ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Ή δυνατόν όσο το αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δέτε τόπο τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης και εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Αν διψά, πότιζε αυτόν, διότι πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί της, την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι από του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Τώρα μιλάμε για τη συμπεριφορά μας με το περιβάλλον μας, τους συναδέλφους μας, τη γειτονιά μας, τους συγγενείς μας, και όλα ξεκινάνε από αυτό το οποίο μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος, σαν να μας παρακαλεί ο Χριστός, λέγοντας: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυχτηρμών, δια των σπλάχνων, δια της αγάπης του Θεού», η παράκλησή μου είναι «εν το ονόματι της αγάπης του Θεού Πατρός», εσείς να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία. Στην Παλαιά Διαθήκη παριστάνανε θυσία πρόβατα και κατσίκια και ρήφια και βόδια. Στην Καινή Διαθήκη θυσία, αγία, ευάρεστος ήταν ο Χριστός που πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Τώρα όμως ο Θεός με τη δική του την αγάπη μας παρακαλεί εμείς να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτή είναι η πραγματική μας λατρεία προς το Θεό. Τι σημαίνει να παραστήσουμε τα σώματά μας? Στην υπηρεσία του Κυρίου. Υπηρέτες του Χριστού και υπηρέτες των αδελφών μας και υπηρέτες ακόμη και του περιβάλλοντος μας, όπως θα δούμε παρακάτω, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Υπηρέτες του Χριστού σημαίνει υποτάσσομαι και υπακούω, κηρύττω, ζω, πράττω, συμπεριφέρομαι όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που ήταν και είναι μήτυρ πάντων ημών. Και θέλουμε να είμαστε τέκνα της στεκούσης, εκλεκτή της στεκούσης αυτήν, ακριβώς μιμητέ της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να προσθέτουμε και χωρίς να αφαιρούμε. Γιατί είναι επικίνδυνο το να προσθέτεις και να αφαιρείς από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η υπηρεσία μας στον Χριστό. Αλλά και η υπηρεσία μας θα... και τότε, να μην το ξεχάσω αυτό, και τότε ο Θεός μας καθιστά οικονόμους διαχειριστές όλων των μυστηρίων του Θεού. Μας αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, τα μυστήρια του Θεού, επειδή με κόπο αγάπης, με κόπο και με έργο πίστεως υπηρετούμε τον Χριστό. Και μας καθιστεί τάθη λοιπόν ο Θεός πραγματικά οικονόμους και διαχειριστές όλων των μυστηρίων του Θεού. Όταν λοιπόν παριστάνουμε τα σώματά μας και θυσία ζώς, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, υπηρετώντας τα αδέλφια μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εντολή του Θεού, και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ, είναι αυτή είναι η εντολή του Θεού, να πιστεύουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, πρώτον, και δεύτερον, να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, καθώς έδωκε ο Χριστός εντολή σε εμάς. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Πολύ σοβαρό. Να πιστεύουμε, να εμπιστευόμαστε το όνομα του Χριστού, δηλαδή όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Αλλά και να υποτασσόμεθα στην εντολή του Χριστού, αγαπώντας,
αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αυτό βεβαίως ανθρωπίνως δεν γίνεται, αλλά όμως όταν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, αληθώς όμως πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, όχι με σκέψεις, αλλά με αφιέρωση, με αφοσίωση προς τον Πατέρα Θεό. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριση τον εαυτόν οικοδομεί. Και προσοχή, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, γιατί αν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλο να αλλάζουν τίποτα. Και αν έχω και προφητεία και γνώση τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Και αν ακόμη προσφέρω τα πάντα χάριν του Χριστού, ακόμη και τη ζωή μου, και δεν έχω αγάπη προς τον αδελφό μου, τότε ουδέν ωφελούμε. Αλλά και πού θα βρω αυτή την αγάπη? Η αυτή η αγάπη μόνο εκχέεται από τον Πατέρα Θεό. Η θεϊκή πατρική αγάπη πλημμυρίζει την καρδιά μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και με αυτή την αγάπη τότε πραγματικά η πίστη μας μεταμορφώνεται σε πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Πάρα πολύ σοβαρό. Ό,τι αν ζητήσουμε, και θέλω να το διαβάσουμε αυτό αδελφοί αγαπητοί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε από τον Θεό, να πιστεύετε ότι τα λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς, όταν η πίστη σας είναι δια αγάπης ενεργουμένη. Και όταν στέκεστε προσευχόμενοι, προσοχή, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Έχεις κάτι εναντίον του αδελφού, συγχώρεσέ τον. Γιατί τότε μόνο, αν τον συγχωρήσεις, θα συγχωρήσει και σε σένα ο πατέρας σου, ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σου. Αλλιώς δεν τα συγχωρεί. Εάν δεν συγχωρείς τον αδελφό σου ή οποιονδήποτε έχει κάτι εναντίον σου, ούτε ο πατέρας σου ουράνιος θα συγχωρεί τον νέο εσένα με, από τα αμαρτήματά σου. Και λέει, αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο πατέρας σας ο εν της ουρανής θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πόσο σοβαρό είναι αδελφοί αγαπητοί, το εδάφιο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και μάλιστα στην επιστολή προς Εφεσίους λέει κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι συγκλονιστικό. Καθώς εξέλεξεν ο Θεός ημάς δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Αυτός είναι ο αγιασμός μας. Να αγαπάμε. Και τι σημαίνει αγαπάμε? Μακροθυμούμε, συγχωρούμε. Και τι σημαίνει? Προσευχόμαστε. Και μάλιστα προσευχόμαστε να τους ευλογήσει αυτούς ο Θεός που δεν μας αγαπάνε πιο πολύ από μας. Και τότε ο Θεός ευαρεστείται και ευλογεί πολύ εμάς. Πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πραγματικά να παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, υπηρετώντας τα αδέλφια μας. Και τότε ο Θεός μας καθιστά οικονόμους και διαχειριστές, φοβερό, της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δηλαδή και απολαμβάνεις και ζεις και μεταφέρεις την πολυειδή χάρη του Θεού. Και τι σημαίνει χάρη Θεού? Αν και δεν αξίζεις, ο Θεός κατά χάρη στα χαρίζει όλα. Όλα, όλα. Όσα αιτήσετε εν το ονόματί μου από τον Πατέρα μου τον ουράνιο θα σας δώσει. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αυτή είναι η πολυειδής χάρη του Θεού. Όταν υπηρετούμε τα αδέλφια μας με έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Και αφού περιγράφει τις λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και στα αδέλφια μας και περιγράφει και τη συμπεριφορά μας μέσα στον κόσμο, το διαβάσαμε το περασμένη Δευτέρα από το 9 έως και το 13, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά θα έλεγα, ανοήτως, μπαίνουμε δηλαδή σε πολύ σοβαρές καταστάσεις στη συμπεριφορά μας με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος μας. Είτε αδελφούς, αλλά πολύ περισσότερο και μη αδελφούς. Στους συγγενείς μας, στους συνεργάτες μας, στους συναδέλφους μας, στους γείτονές μας,
στους συμμαθητάς μας, αν είμαστε μαθητές, στους συμφοιτητές μας, σε όλο τον κόσμο. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ανάμεσα σε αυτούς πολλοί θα σας καταδιώκουνε. Ξέρετε, θα πει να σας καταδιώκουνε. Αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούνε, προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Και τότε θα είστε πραγματικά οι του Πατρός σας του εν της ουρανής. Δηλαδή θα υπάρχουν καταδιώκοντες σε, βέβαια, και στη δουλειά σου, χάρη του Χριστού, και στη γειτονιά σου και στη συγγενειά σου και στην εκκλησία, χάρη της αλήθειας του Ευαγγελίου. Εσύ τι θα κάνεις όμως τώρα, όταν σε καταδιώκουνε? Εσύ θα τους ευλογείς. Δηλαδή θα προσεύγεσαι και θα λες, Κύριε, ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα. Ευλόγησέ τους όλο και πιο πολύ. Ευλόγησέ τους, ευλόγησέ τους. Μα σε καταδιώκουνε. Όσο πιο πολύ σε καταδιώκουνε, τόσο πιο πολύ θα τους ευλογείς και τόσο πιο πολύ θα ευλογεί εσένα ο Θεός. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η πολύ δυσχάρη του Θεού. Δεύτερον, θα υπάρχουν άνθρωποι που σας καταρώνται. Τι θα πει καταρώνται? Αν λένε λόγια άσχημα. Σε κρίνουνε, σε κατακρίνουνε, σε προσβάλλουνε, σε κουτσομπολεύουνε. Μιλάνε εναντίον σου. Εσύ τι θα κάνεις? Πάλι θα τους ευλογείς. Σε καταρώνται, πάλι θα τους ευλογείς. Δηλαδή όλο και περισσότερο θα τους ευλογείς. Είτε σε καταδιώκουν είτε σε καταρώνται. Και τότε θα είσαι, όπως λέει η Γραφή, τέλειος, καθώς ο Πατέρας σου εν της ουρανής είναι τέλειος. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Ταλαιπωρείται ο αδελφός σου και κλαίει και εσύ να κλαις. Έχει πολύ χαρά ο αδελφός σου γιατί τον ευλόγησε ο Θεός και εσύ να χαίρεσαι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν υπάρχει φθόνος, δεν υπάρχει φιλονικία και δεν υπάρχει καμία ακαταστασία. Και αποτέλεσμα υπάρχει η άνωθεν σοβία κατεβαίνουσα εκ του ουρανού. Αλλά αν υπάρχει φθόνος, φιλονικία, τότε η σοφία σου μπορεί να έχεις μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, να έχεις αποκαλύψεις. Αλλά είναι γήινη, ζώδης, δαιμονιώδης. Πότε? Όταν χαίρεσαι με τα κλαιόντων και κλαις με τα χαιρόντων. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Βλέπουμε τα αδέλφια μας χαρούμενα, πιο πολύ θα χαιρόμαστε εμείς. Και θα δοξάζουμε το Θεό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, ευλόγησε τα αδέλφια μας πολύ. Βλέπουμε τα αδέλφια μας θλιμμένα, ταλαιπωρημένα, πιο πολύ θα κλαίμε εμείς στην προσευχή μας. Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ. Ελέησε, ευλόγησε τα αδέλφια μου που ταλαιπωρούνται. Και από τι ταλαιπωρούνται? Από οτιδήποτε. Το διάβολο και το σατανά. Ή οτιδήποτε. Πιο πολύ εσύ θα πραγματικά θα προσεύχεσαι για αυτούς και θα χαίρεσαι με αυτούς. Έχετε ο ένας τον άλλον το αυτό φρόνημα. Δηλαδή, και συνεχίζει, μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς, μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας σοφούς. Το αυτό φρόνημα, το φρόνημα του Χριστού. Δηλαδή, ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού? Τι ωραία που μας το λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Το αυτό φρόνημα λοιπόν ας είναι σε εσάς, το οποίο ήταν στον Χριστόν Ιησούν τον άνθρωπο, ο οποίος αν και ήταν εν μορφή Θεού, ένα με το Θεό, δεν ενόμισε ότι του κλέψανε τη δόξα του, γιατί έγινε ένα άλλο πρόσωπο, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δεν έχασε τη θεϊκή του απόσταση, αλλά έγινε άνθρωπος. Και μάλιστα, μόνος του έγινε άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτό του από τη θεϊκή του δόξα, όχι τη θεϊκή του υπόσταση. Πώς?
λαβών δούλου μορφή και νόμιος όμοιος με τους ανθρώπους. Εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ήρθε με σάρκα και, πώς το λένε, με σάρκα και, άντε, και αίμα, σάρκα και αίμα. Όχι με σάρκα και οστά αναισθημένος, με σάρκα και αίμα. Άνθρωπος, ίδιος με εμάς. Ευρεθείς όμοιος με τους ανθρώπους και όταν ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Τότε εταπείνωσε τον εαυτό του έως εδάφους, έως τέλος, με ποιο τρόπο? Με έναν μοναδικό τρόπο. Γινόμενος υπήκοος κατά πάντα στο λόγο του Πατρός του, στο λόγο του Θεού. Η ωραιότερη ταπείνωση. Υπακοή κατά πάντα στο λόγο του Θεού κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Το γράφει στο λόγο του Θεού, αμήν. Δεν το γράφει, δεν με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει. Και καθώς εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γενόμενος υπήκοος εις τον Πατέρα του μέχρι τέλους, τότε ο Θεός και αυτό τον υπερίψωσε και εχάρισε εις αυτόν, εχάρισε καταχάριν ο Θεός έδωσε το υπερπάνω όνομα στο Χριστό. Ακούτε, καταχάριν. Όχι γιατί το άξιζε. Καταχάριν εχάρισε ο Θεός σε αυτόν το υπερπάνω όνομα. Και το αποτέλεσμα, το όνομα αυτό ήταν Κύριος, και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα κλείνει παν γόνι και επ ουρανίων όλες οι αγγελικές δυνάμεις και επ υγείων όλοι οι άνθρωποι στο τέλος και τα πρόβατα και τα ερήφια και καταχθονίων και όλα τα δαιμόνια καταχθονίες δυνάμεις. Όλοι θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστόν και θα ομολογήσουν ότι αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Γιατί? Γιατί είχε το φρόνημα που ήθελε ο Θεός. Αυτό το φρόνημα λοιπόν να έχετε ο ένας προς τον άλλον. Το φρόνημα της ταπείνωσης έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν χρειαστεί δηλαδή να σταυρωθούμε, αλλά κι αν, ο Θεός γνωρίζει, αλλά έως θανάτου. Πώς, γενόμενοι κατά πάντα υπήκοοι, τι θα λέμε, ότι λέει η Γραφή. Τι θα κάνουμε, ότι κάνανε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και πώς θα ζούμε, με την συμπεριφορά που είχαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μιμητές κατά πάντα της μητέρας μας, εκλεκτή της θεκούσης, που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν να έχετε ο ένας τον άλλον το αυτό φρόνημα του Χριστού, μην υψηλοφρονείτε, μην υπερηφανεύεστε. Στους περηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Μην πεις εγώ, αλλά πάντοτε θα λες ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Πόσο μ' αρέσει ο Απόστολος Παύλος που το λέει τόσο καθαρά. Εγώ είμαι ο ελάχιστος όλων των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά δεν περηφανεύεται, αλλά οικοπίασα περισσότερο πάντων και η μισθαποδοσία γίνεται κατά τον κόπο εκάστου, όχι κατά τα λόγια, ούτε κατά το πόσο κοπιάζεις την υπηρεσία του Χριστού, πόσο κοπιάζεις την υπηρεσία των αδελφών σου. Αυτό είναι το σοβαρό. Κατά τον κόπο εκάστου. Και το διαβάζω ξανά. Μην υψηλοφρονείτε, μην περηφανεύεστε, και επαναλαμβάνω, ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, αλλά εκοπίασα όμως περισσότερο πάντων. Και δεν τελειώνει εκεί. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Χάρη τη Θεού εκοπίασα περισσότερο πάντων. Δηλαδή ο Θεός έκανε χάρη, μου έδωσε την ικανότητα να πηγαίνω όπου με στέλνει, να φέρνω τα αποτελέσματα που αυτός ήθελε, και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος ότι οι βουλές του Θεού δεν είναι βουλές του και οι αποφάσεις του Θεού, οι ειδοί του Θεού δεν είναι αποφάσεις του, και πάντοτε πήγαινε διοικούμενος του Πνεύματος του Αγίου. Πόσο σοβαρό ήταν αυτό το
γεγονός ότι πήρε απόφαση με τον Σίλα και τον Τιμόθεο να πάνε στην Έφεσο και το Πνεύμα το Άγιο τους εμπόδισε και τους έστειλε στη Μακεδονία και εκεί έγινε μεγάλη ευλογία. Μακεδονία, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος, μέσα σε λίγους μήνες, ούτε χρόνο. Στην Κόρινθο έμεινε 1,5 χρόνο βέβαια. Και μετά πήγε στην Έφεσο. Αλλά όταν πήγε στην Έφεσο, τα είχε, όπως στην Ελλάδα, τα είχε έτοιμα όλα στην Ελλάδα. Και έτσι όταν ήρθε ο καιρός να πάει στην Έφεσο με οδηγία Θεού, τα είχε όλα στην Έφεσο, έτοιμα. Και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ασία. Άρα λοιπόν μην περηφανεύεστε, αντιθέτως, συγκατανεύετε με τους πλέον ελάχιστους και ταπεινούς αδελφούς σας. Πολύ σοβαρό. Επίνασα, μου δώσατε να φάγω. Δίψασα, μου δώσατε να πιω. Πότε Κύριε το κάναμε? Εφόσον αυτό το κάνατε σε έναν των ελαχίστων αδελφών μου, λέει ο Απόστολος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σε μένα το κάνετε. Άρα λοιπόν φρόντισε να πλησιάζεις το πιο ταπεινό, το πιο μικρό, το πιο ασήμαντο αδελφό σου, στάσου κοντά του, παρηγόρησέ τον, ενίσχυσέ τον και πραγματικά βόηθησέ τον να μην αποκάμει. Το επόμενο, μη φαντάζεσαι τους εαυτούς σοφούς. Μην πεις εγώ ξέρω. Άνεφε μου, μάλλον αλλιώς. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου φωτίζει αυτόν. Δεν ξέρω, φώτισε με Κύριε. Άνεφε μου, δεν δυνάστε να κάνετε, ουδέν λέει ο Χριστός. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα Κύριε, βόηθαμε. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που σε οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει εγώ θα σε συνετίσω, εγώ λέει ο Χριστός θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσεις και εγώ θα σε συμβουλεύω, λέει ο Παράκλητος, στο Πνεύμα το Άγιο. Πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια. Ποιος θα σε φωτίζει στη ζωή σου? Πατέρας ο ουράνιος. Ποιος θα σε διδάσκει, πού θα πηγαίνεις? Ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας ο Ιησούς Χριστός. Και ποιος θα με συμβουλεύει, τι να κάνω? Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Ευχαριστούμε το Θεό αδερφοί. Χάρις Θεού είναι. Μη φαντάζεστε λοιπόν τον εαυτό σας σοφό και μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Όχι. Σου κάνει κακό, σου κάνει κακό, μην το ανταποδίδεις. Δεν θα γίνεις όμοιος με αυτόν. Αλλά τι, θα ανταποδίδεις καλόν στο κακό που σου κάνει. Μα ξέρεις τι μου έκανε? Ο Κύριος να τον ευλογήσει. Ξέρεις τι θα του κάνω εγώ? Το καλύτερο που μπορώ. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, ο ευλογημένος. Τι θα κάνεις σε αυτόν που σου κάνει κακό? Ό,τι μπορείς καλύτερο. Ό,τι μπορείς καλύτερο. Και αυτό που μπορείς καλύτερο είναι να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, να τον ευλογήσει ο Θεός πολύ πιο πολύ και ακόμα πιο πολύ. Και βεβαίως και ότι έχει ανάγκη να την καλύπτεις με ωραίο τρόπο. Είτε να παρηγορείς, είτε να ενισχύεις, είτε να στηρίζεις. Άρα λοιπόν μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Αντιθέτως, προνοείτε, προβλέπετε, προσχεδιάζετε, προνοείτε τα καλύτερα ενώπιον όλων των ανθρώπων. Δηλαδή όλους τους ανθρώπους εσύ θα σκέφτεσαι τι είναι το καλό και το ευάρεστο να κάνω ενώπιον του Θεού και κάτω. Τι θα πρέπει να κάνω σε αυτόν, τι θα πρέπει να κάνω σε εκείνον, τι θα πρέπει να κάνω στον άλλον. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, μέσα στο μυαλό μας έχουμε όλους τους αδελφούς μας, αλλά και όλους τους συναδέλφους μας, αλλά και όλους τους συγγενείς μας. Όλο το περιβάλλον μας. Για να είμαστε χριστιανοί που ευαρεστείται ο Θεός. Άρα λοιπόν προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Ιδιαιτέρως δε, αν είναι δυνατόν, όσο το αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων των ανθρώπων. Και τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα βλέπει και δεν θα δει στο τέλος το πρόσωπο του Κυρίου με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά και στη ζωή αυτή δεν θα βλέπει.
τον Θεό κοντά του, βοηθό του, υπερασπιστή του, Κύριό του, Θεό του, διδάσκαλό του, σωτήρα του, λυτρωτή του. Δεν το βλέπει. Δεν θα βλέπει το έργο της ευλογίας του Θεού στη ζωή του. Δεν θα το απολαμβάνει. Γιατί δεν ειρηνεύει με τα πάντων των ανθρώπων και δεν ζητεί την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Και τώρα πάμε στο συμπέρασμα και στα κρίσιμα, στα πλέον κρίσιμα σημεία. Μη εκδικείτε τον εαυτό σας, αγαπητοί. Δηλαδή, μου κάνει, θα δεις θα του κάνω. Να το πω αλλιώς, με βάση τον νόμο, οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Και γιατί το έλεγε ο Θεός οφθαλμόν αντί οφθαλμού? Γιατί όταν κάποιος έβγαζε το μάτι του άλλου, με την εντολή οφθαλμόν αντί οφθαλμού του έλεγε, πρόσεξε μην του βγάλεις και τα δύο. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκδικητικός και κάνει περισσότερα από αυτό που του κάνουν. Για να διαφυλάξει τον άνθρωπο να μην κάνει πιο πολλά από ό,τι ανέχεται ο Θεός στο νόμο. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν είναι έτσι. Στην Καινή Διαθήκη είναι πρόσεξε. Σου κάνε κακό, μην τον εκδικηθείς. Μην εκδικήσε τον εαυτό σου, αλλά δώσε τόπο στην οργή. Τι σημαίνει δώσε τόπο στην οργή? Δεν πειράζει. Τι ωραία λέξη. Αυτό είναι ο νόμος ο δικός μου στη ζωή μου, συγγνώμη που το λέω. Πάντα λέω δεν πειράζει. Μα ξέρει, δεν πειράζει. Όλοι όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι αυτή τη λέξη τη λέω πάντοτε. Δεν με πειράζει τίποτα. Μα είπανε, κάνανε, σκεφτήκανε. Δεν πειράζει. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Δώτε τόπο στην οργή. Διότι, γιατί, υπάρχει λόγος. Διότι είναι γεγραμμένο ότι εις εμέ ανήκει η εκδίκηση και εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Δηλαδή δεν θα εκδικηθώ εγώ. Ούτε θα προσευχηθώ να εκδικηθεί ο Θεός. Θα προσευχηθώ να ελεήσει ο Θεός. Αλλά ο Θεός είναι δίκαιος. Και είναι πολύ κακό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Σε κατηγορεί, σε κρίνει, σε κατακρίνει. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εάν κρίνεις θα κριθείς. Ποιος θα κάνει την εκδίκηση? Ο Κύριος. Αν κατακρίνεις θα κατακριθείς. Ποιος θα κάνει την εκδίκηση? Ο Κύριος. Μα δεν θέλω. Δεν είναι τι θέλεις εσύ, είναι τι θέλει ο Θεός. Εσύ καλά κάνεις και θέλεις άφεση. Πάτερ άφεσ αυτής ουγαρίδας τυπιούσι, είπε ο Χριστός όταν του καρφώνανε τα χέρια. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας όταν το λιθοβολούσαν. Πάτερ συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ευλογία του Θεού στον Ιησού και ευλογία του Θεού στον Στέφανο. Για τους άλλους δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Στον Θεό ανήκει η εκδίκηση. Εις εμέ ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος. Και έκανε φοβερή ανταπόδοση στο λαό Ισραήλ. Που είπαν το αίμα αυτού άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Και ο Πιλάτος έλεγε μα δεν έκανε τίποτα. Και λέει το αίμα, πλένει τα χέρια του και λέει το αίμα αυτού σε εσάς. Και λένε αυτοί το αίμα αυτού σε εμάς, στην κεφαλή μας και στα παιδιά μας. Και το πληρώσανε. Το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ μέχρι το 1945 περίπου που ολοκληρώθηκε το ολοκαύτωμα από τον Χίτλερ, τον Ναζί προς τους Ισραηλίτες, που πραγματικά ήταν διαλυμένο το κράτος Ισραήλ, υπήρχε όμως. Και μετά το 1948 αναγνωρίστηκε και ως κράτος. Γιατί τέλειωσε η κατάρα. Η κατάρα άρχισε το 70 και τέλειωσε με το ολοκαύτωμα. Και ποια είναι η εκδίκηση του Θεού, η κατάρα? Αυτό που πάνε αυτοί. Το αίμα του Χριστού στην κεφαλή μας και το αίμα του Χριστού στην κεφαλή των παιδιών μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδερφοί, αγαπητοί, εμείς δεν εκδικούμε, προσευχόμαστε, συγχωρούμε. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός, εμείς προσευχόμαστε να τους ελεήσει ο Θεός. Να τους ευλογήσει ο Θεός, πιο πολύ από εμάς. Αλλά ο Θεός λέει σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Και τώρα μπαίνουμε, όπως είπαμε, στο συμπέρασμα. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ακούτε, έχεις ένα εχθρό,
Ξέρεις θα πει εχθρός, ό,τι μπορεί και ό,τι το κακό θα σου κάνει. Ό,τι μπορεί πιο κακό να σου κάνει θα το κάνει. Εσύ όμως θα κάνεις. Αν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Άκου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αγάπης. Η αγάπη του Θεού Πατρός εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Γιατί όμως? Γιατί μπορεί να τον φέρει σε μετάνοια, να μετανοήσει και να σωθεί. Γιατί του δίνεις να φάει? Γιατί ελπίζεις τη σωτηρία του. Δεν του δίνεις για να κάνεις τον έξυπνο, το μάγκα, συγγνώμη. Του δίνεις να φάει με την ελπίδα ότι επειδή εσύ τον ευλογείς, αυτός μπορεί να έρθει σε μετάνοια και να πει «Συγχώρεσέ με Κύριε, έκανα λάθος» και να σωθεί. Εάν διψάει ο εχθρός σου, πότιζε αυτόν. Δώσ' του να πιει νερό, δώσ' του. Μα είναι εχθρός, μα ξέρεις τι μου κάνει. Δεν είναι το πρόβλημα τι σου κάνει. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνει ο Θεός σε σένα και σε αυτόν. Ναι. Σε σένα θα σε ευλογήσει και σε αυτόν μπορεί να τον φέρει σε μετάνοια. Μπορεί. Η ελπίδα μας είναι να τον φέρνει σε μετάνοια. Η προσευχή μας είναι να μας φέρνει όλους σε μετάνοια. Αλλά εμείς να μην εχθρευόμαστε κανέναν, να μην τα βάζουμε με κανέναν, να μην κατηγορούμε κανέναν, να μην κρίνουμε κανέναν, να μην κατακρίνουμε κανέναν, αλλά σε όλους θα συμπεριφερόμαστε με την αγάπη του Θεού Πατρός εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή θα αγαπάμε. Γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Και όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ συγχωρείς τις αμαρτίες του άλλου. Και έτσι με την αγάπη καλύπτονται και οι αμαρτίες του άλλου και οι αμαρτίες δικές σου. Αλλά αγάπη όχι με λόγια και με γλώσσα. Σ' αγαπάω να σε φιλήσω. Όχι. Αυτή δεν είναι αγάπη. Αυτή είναι υποκρισία. Και τι λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος? Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη. Αλλά τι αγάπη? Πρώτον είναι καθαράς καρδίας. Καρδιά σου δεν θα είναι με πίκρα, με ρίζα πικρίας. Θα είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Εκαθαράς καρδιά, συνειδήσεως αγαθής. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου, δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πλην δεν είμαι δεδικαιωμένος, γιατί ο Χριστός με κρίνει. Συνείδησή μου να μην με ελέγχει. Γι' αυτό δαμάζω το σώμα μου και τον δουλαγωγό, μήπως σ' άλλους κηρύξας, εγώ βρεθώ αδόκιμος. Και τέλος, και πίστεως ανυποκρίτου. Με μία πίστη που δεν θα έχει καθόλου υποκρισία. Ειλικρινής, αγάπη με ειλικρίνεια, με πίστη γεμάτη από ειλικρίνεια. Έτσι λοιπόν, πεινάει ο εχθρός σου, τάιζε τον, επειδή τον αγαπάς. Όχι επειδή το λέει ο λόγος του Θεού, και εγώ είχα κάνει ένα λάθος. Έκανα κάτι καλό και είπα έγινα εκτελεστής του λόγου του Θεού. Και ήρθε το βράδυ ο Κύριος και μου λέει γιατί το έκανες. Λέω γιατί λέω λόγος. Όχι. Λέω γιατί έπρεπε να το κάνω. Γιατί τον αγαπάς. Πω πόσο στενοχωρήθηκα. Δεν κάνουμε κάτι γιατί πρέπει. Κάνουμε κάτι γιατί πλημμυρίζει ο Θεός την καρδιά μας με αγάπη. Κάτι καλό. Γιατί αγαπάμε. Με την αγάπη του Θεού Πατρός. Κάνω καλό τώρα γιατί πρέπει? Όχι, τι θα πει πρέπει. Θα κάνω το καλό γιατί η καρδιά μου είναι πλημμυρισμένη με αγάπη. Αμήν, αδέλφια μου. Γιατί τρέφω τον εχθρό μου? Γιατί τον αγαπάω. Γιατί τον ξεδιψάω τον εχθρό μου? Γιατί τον αγαπάω. Αλλά, κοιτάξτε τι ωραία που το λέει. Εάν τρέφεις τον εχθρό σου και ποτίζεις τον εχθρό σου όταν πεινάει, όταν διψάει, όταν το πράττεις αυτό, θα σωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Για ποιο λόγο? Για να μετανοήσει. Θα του κάψεις το κεφάλι. Θα του κάψεις την καρδιά. Πω, εγώ τον εχθρεύομαι και αυτός μου δίνει να φάω.
«Κύριε, συγχώρεσέ με, ευλόγησε, μα τι άνθρωπος είμαι». Θα βάλεις, το λέει, δεν είναι εκδίκησης, είναι χάρις. Θα σωρεύσεις στον άνθρωπο αυτόν άνθρακα σπυρός στην κεφαλή του. Όχι για να τον εκδικηθείς, για να τον φέρεις σε μετάνοια. Πολύ σοβαρό, και αυτό δεν το είχα καταλάβει παλιά. Τώρα θα το κάνω, φωτιά θα καεί. Όχι, φωτιά θα μετανοήσει. Τι με ενδιαφέρει, η μετάνοια του ανθρώπου. Μα είναι εχθρός μου. Εμένα με νοιάζει η σωτηρία του. Γιατί, γιατί ο Χριστός πέθανε για αυτόν. Έχισε το αίμα του για αυτόν. Και τον αγαπάει. Και μπορεί και να τον αγαπάει πιο πολύ από εσένα. Σας πω ένα παράδειγμα. Παύλος, διώκτης, υβριστής, βλάστημος. Ο χειρότερος εχθρός της Εκκλησίας. Και τι τον έκανε ο Κύριος? Τον αγαπούσε προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού και τον αγίασε και αυτόν δια της αγάπης. Και τον έκαμε Απόστολο των Εθνών. Ξέρετε πόσοι άλλοι υπήρχαν σωσμένοι, αγιασμένοι, αλλά αυτόν έκανε Απόστολο. Γιατί? Γιατί είχε προγνωρίσει την καρδιά του ότι θα είναι ένας αποτελεσματικός, Άγιος, ευλογημένος δούλος που μας διδάσκει σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει, δηλαδή ο Χριστός μας διδάσκει, αλλά δια του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν και το τελευταίο, μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Δηλαδή μπορώ να νικηθώ από το κακό, βέβαια. Τον κακόν άνθρωπο, από το διάβολο, τις παγίδες του διαβόλου, από τις συκοφαντίες, είναι ψεύτης. Είναι ανθρωποκτόνος. Μην νικάσαι από το διάβολο. Αλλά εν το ονόματι του Χριστού, νίκα το διάβολο, γιατί ο Χριστός τι λέει? Εγώ ενίκησα και εσείς θέλετε νικήσει. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών με υψηλών, η πίστη σας. Θέλεις να είσαι νικητής, τριαμβευτής, και τι λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους τη Β', χάρις τον Θεόν, ο οποίος κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν, πάντοτε να θριαμβεύομεν, πώς? Διά του Ιησού Χριστού. Και κατά αυτόν τον τρόπο φανερώνει σε κάθε τόπο δήμον την οσμήν της γνώσεως του Χριστού. Δηλαδή περνάς και ευωδιάζεις Χριστό. Γιατί? Γιατί είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δια Πνεύματος Αγίου η αγάπη του Θεού Πατρός πλημμυρίζει την καρδιά μας. Το αποτέλεσμα του Χριστού πλέον είμαι θα ευωδία προς τον Θεό και εις τους απολυμμένους και εις τους σωζωμένους. Ευωδιάζεις Χριστό. Προς τους απολυμμένους, ως μη θανάτου διαθάνατον. Προς τους σωζωμένους, ως μη ζωής προς ζωήν. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδερφοί. Αυτός είναι ο ευλογημένος δούλος του Θεού, όπως διαβάσαμε με τη χάρη του Χριστού. Τελειώνοντας αυτό λοιπόν, είναι το πιο... όλα είναι πολύ σοβαρά, αλλά είναι συγκλονιστικό. Πρόσεξε να μην νικάς από το κακό, αλλά να νικάς πάντοτε το κακό, πώς? Διά του αγαθού. Διά του αγαθού μπορείς να νικήσεις το κακό. Και ποιο είναι το αγαθόν? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νικήσασα τον κόσμο, η πίστης, η νίκη η νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Αμήν, αλληλούια, και από την άλλη Δευτέρα θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας στον αγιασμό, αλλά με ιδιαίτερο τρόπο που θα τον πούμε την άλλη Δευτέρα. Τώρα όποιος είναι για βάφτιση.